Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράδειγμα, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα παιδόν, της αγρός των αγαθών και ζωής ο λιγός, ελθέ και σχήνος ο λιμή, και καθάρισε ο λιμάς, ο πάσης φιλίδος και σώσος αγαθέ, σε χάσεις. Αμήν. Αμήν. Καλήστε. Θα αρχίσουμε με ένα ερώτημα, όχι όμως ερώτημα δικό μου, αλλά του Χριστού που γνωρίζει καρδιά και νεφρούς, όπως λένε οι γραφές. Με κάθε λεπτομέρεια, αφού άλλωστε γνωρίζει όλους τους διαλογισμούς των ανθρώπων. Όλους τους διαλογισμούς των ανθρώπων. Εάν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, και κάνει την παρουσία του την τελική, τη δεύτερη, επάνω στη γη. Ευρύσει άραγε πίστην επί της γης. Θα βρει ανθρώπους να έχουν πίστη, όχι σαν εκείνη που είχε διάβολος, προς Θεού είναι βλαστημία. Γιατί τέτοια έχει όλος ο κόσμος, χριστιανοί και μη, ισχυρίζονται ότι έχουν πίστη οι πολλοί και πιστεύουν στο Θεό. Ο Χριστός, όταν κάνει το ερώτημα αυτό, άραγε θα βρω ανθρώπους που να έχουν πιστεύω, αλλά παράλληλα να γνωρίζουν τι είναι εκείνο που πιστεύουν και να έχουν και συνέπεια στο πιστεύω τους. Και να γνωρίζουν, αλλά και να έχει και συνέπεια το πιστεύω αυτό επάνω στη γη που ζουνε. Ερωτώ, όπως ακριβώς ερωτά ο Κύριος του Ευαγγέλιου. Ερώτημα που αφορά και εμάς και όλους τους βαπτισμένους χριστιανούς. Πρέπει επομένως να γνωρίζουμε το πιστεύω μας. Λέγει ο Κύριος, εκείνος που γνωρίζει τις εντολές μου, γνωρίζει και εμένα. Και πιο απλά ακόμα, εκείνος που κάνει τις εντολές μου, τις οποίες γνωρίζει, εκείνος που κάνει τις εντολές, τις οποίες γνωρίζει, εκείνος με γνωρίζει. Και όποιος γνωρίζει το Κύριο, γνωρίζει την ίδια ακριβώς την αλήθεια. Την ίδια την αλήθεια. Γιατί ο Κύριος είπε, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Άμα γνωρίσετε την αλήθεια που είμαι εγώ ο Κύριος, ναι, η αλήθεια
θα σας λυτρώσει. Άρα λοιπόν, η αλήθεια είναι το θέλημά του. Είναι οι εντολές του που είναι καταγεγραμμένες με απόλυτη σαφήνεια, καθαρότητα και με ακρίβεια μέσα στην Αγία Γραφή. Και δίνει και την εντολή ο Κύριος. Μελετάτε, μελετάτε, μελετάτε τα σγραφάς. Ένα ερώτημα. Πώς πρέπει να δέχεται ο άνθρωπος τις εντολές του Κυρίου μας και Θεού μας? Πώς το ερώτημα, πώς? Καλώς το Δημήτρη. Καλώς το Δημήτρη. Καλώς το Δημήτρη. Εκτάκτως. Καλώς όρισες. Πώς πρέπει να δέχεται τις εντολές που δίνει ο ουρανός διαμέσου του Ευαγγελίου? Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει στο πώς πρέπει να δεχόμαστε. Δέχεστε χρή πιστός τον εχθέν, ου περιεργάζεστε τολμηρός. Να δεχόσαστε τις εντολές των εχθέν που είναι εδώ μέσα με απόλυτη πιστότητα και να μην περιεργαζόσαστε, να μην έχετε περιέργεια γύρω από αυτό που ζητάει η κάθε εντολή του Κυρίου. Η περιέργεια στο πώς μας το ζητάει ο Θεός και γιατί μας το ζητάει ο Θεός, ή γιατί ζητάει κατά παραχώρηση κάτι που απαιτεί θυσία και θυσία ανεπανάληπτη. Ερώτημα γιατί δεν χωράει. Ούτε γιατί μου την έδωσε εντολή, ούτε πώς μου την έδωσε εντολή ο Κύριος. Καμία απολύτως περιέργεια. Άρα λοιπόν οι αιτίες, οι λόγοι και συνθήκες, οι αιτίες, επαναλαμβάνω, και οι λόγοι και οι συνθήκες γύρω από τις οποίες δίνονται οι θείες εντολές δεν εξετάζονται. Γιατί είναι σαν να είμαστε θρασίτατοι απέναντι στο Θεό και του λέμε, κάτσε μου έδωσε αυτή την εντολή να δω πώς είναι η εντολή και γιατί μου την έδωσες. Είναι βλαστημία. Τη βλαστημία. Είναι βλαστημία. Αυτή είναι βλαστημία. Είναι θρασίτης απέναντι στο Θείο Θεό. Λοιπόν. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το, σε αυτή την πραγματικότητα, έχουμε θαυμαστά παραδείγματα από άνδρες αγιασμένους πέρα για πέρα. Έχουμε τον προφήτη Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος ήταν αρχιερέας και προφήτης παράλληλα. Και μοναδικά αυτός είχε το δικαίωμα σαν αρχιερέας να μπαίνει μέσα, θα λέγαμε σήμερα, στο ιερό. Κανένας άλλος να προσφέρει θυσία θυμιάματος και να προσέρχεται υπέρ του λαού.
Έτσι λοιπόν, μπήκε στο ναό μέσα και εκεί συναντάει τον άγγελο του Κυρίου που του μεταφέρει το μήνυμα ότι η γυναίκα σου θα γεννήσει παιδί. Στη γλώσσα τη δική μας και στα μυαλά τα δικά μας θα έρθουμε τώρα. Όχι στην εντολή του Θεού. Σκέπτεται ότι έχει άσπρα μαλλιά. Σκέπτεται ότι έχει άσπρα μαλλιά. Βλέπει ότι είναι 100 ετών και ο οργανισμός του, το σώμα του, αδυνατίνα. Είναι νεκρό. Φυσικά, νεκρό. Φυσικά αδύνατο για να κάνει μία, να φέρει πέρα λογικά μία τέτοια εντολή. Ανθρώπινη σκέψη. Και κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, τις οποίες εξέτασε αυτομάτως ο προφήτης Ζαχαρίας, ρωτάει πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Η μια πλευρά, η δική μου, απαντάει από μονάχη της, νεκρωμένο το σώμα. Η άλλη πλευρά της Σάρας, που κι αυτή ήταν γριά, ήταν από το γεννησιμιό της, λέει ο Χρυσόστομος, στήρα. Είχε φυσική αδυναμία, όχι τώρα στο γύρας, που το γύρας είναι αδύνατο, αλλά σε όλη την νιώτη να φέρει παιδί στον κόσμο. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο να έχει κατανοήσει το μεγάλο πρόβλημα με κεφαλαία γράμματα ότι είναι αδύνατον λογικά ανθρώπινα να κάνουν παιδί. Απ' την άλλη μεριά, το θείο θέλημα, θα αποκτήσετε παιδί, θα γεννήσετε παιδί. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Σε μία, επαναλαμβάνω, ηλικία του αδυνάτου, πέρα για πέρα. Αδύνατο, πέρα για πέρα. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως διάβασα εγώ από το βιβλίο που έχω μπροστά μου, λέγει είναι μία περίεργη σκέψη του Ζαχαρία, όχι άρνηση στο θέλημά του, αλλά περίεργη, γιατί είναι κάτι το φάνταστο. Και δεν επιτρέπεται, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτε και η περιέργεια, ούτε και η περιέργεια γύρω από τις εντολές του Θεού. Επαναλαμβάνω, μα πώς μου το ζητάς αφού είναι αδύνατο. Αυτού του είδους περιέργεια, και λέει ο Χρυσόστομος, επειδή είχε αρχιεροσύνη και η ευθύνη πάει ανάλογα. Και η ευθύνη πάει ανάλογα. Ποιος την είχε την ιεροσύνη? Αρχιεροσύνη, ο Ζαχαρίας. Αρχιερεύς του Ισραηλιτικού λαού και πρεσβευτής για να δώσει λύτρωση στο λαό τον Ισραήλ με τις προσευχές του Ζαχαρία, ο Θεός. Γι' αυτό και πήρε και την ανάλογη απάντηση που ήταν καθαρά μία προσωρινή τιμωρία. Γιατί επαναλαμβάνω, το περιεργάζεστε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το να περιεργάζεται κανείς το θέλημα του Θεού είναι τόλμη, είναι δρασίδης και είπατε είναι βλασφημία. Μπορεί να πει, λέει ο Απόστολος Παύλος, ένα σκεύος που έχει φτιάξει ένας που χρησιμοποιεί τον πυλό, κάνει ένα πύλινο σκεύος, μπορεί να πει το πύλινο σκεύος, πώς με έφτιαξες έτσι.
Γιατί με έκανες έτσι. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Και εδώ λοιπόν είναι ο ανάλογος συλλογισμός. Παίρνει λοιπόν άμεση την απάντηση ότι από τη στιγμή αυτή και πέρα θα χάσει τη λαλιά σου μέχρι να γεννηθεί και να δοθεί το όνομα στο παιδί σου. Έως εδώ λέμε να έρθουμε από την αρχή να καταλάβουμε σε όλους μας δίνει ο Κύριος, έχει δώσει τις εντολές του. Το αδύνατο των εντολών που μπορεί να ισχυριστεί κάθε ανθρώπινη λογική, το αδύνατο να εφαρμοστούν. Δεν ισχύει. Γιατί να σκεφτεί κανείς ότι με μία προσταγή σαν εκείνη που έδωσε στο Ζαχαρία που θα γεννήσει παιδί, με μία όμοια προσταγή έκανε το σύμπαν ολόκληρο ο Κύριος. Από το μηδέν. Από το τίποτα χωράει στο μυαλό μας. Με μία προσταγή σήμερα εμείς ονομαζόμαστε χριστιανοί. Ποια προσταγή? Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, είπε. Πηγαίνετε να κηρύξετε σε όλο τον κόσμο. Έτσι είπε ο Κύριος στους μαθητάς του. Δεν είπαν μα, τέρμα εκεί, δεν υπήρχε μα. Μα έχουμε αυτοκράτορες, μα έχουμε όπλα, μα έχουν χρήμα, μα υπάρχουν θηρία να μας ρίξουν, μα φωτιά να μας κάψουν. Μύρια βασανιστήρια δεν είπαν το μα. Δεν περιεργάστηκαν καθόλου την εντολή του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος δίνει μαζί με την εντολή, μαζί με την εντολή, δίνει και τη δύναμη, δίνει και την ίση. Όπως έδωσε και εδώ την λύση στον Ζαχαρία. Διαβάζω λίγο από τον Χρυσόστομο για να δούμε τι λέει σχετικά πάνω σε αυτό. Γιατί όταν βεβαιώνει ο Θεός κάτι δεν πρέπει να το υποβάλλουμε στον έλεγχο της λογικής. Ούτε να ζητάμε την αιτιολογία των πραγμάτων, ούτε να προβάλλουμε την αδυναμία της φύσεως να υπακούσει ή άλλο παρόμοιο. Διότι η δύναμη της Θείας Αποφάσεως είναι ανώτερη από όλα αυτά και κανένα κόλλημα δεν μπορεί να τη ματαιώσει. Τι κάνεις λοιπόν άνθρωπε? Ο Θεός υπόσχεται στα γυρατιά. Μήπως τα γυρατιά είναι ισχυρότερα από την υπόσχεση του Θεού? Ακριβώς. Μήπως είναι η φύση δυνατότερη από το δημιουργό της? Δεν γνωρίζεις ότι οι λόγοι του μεταβάλλονται σε έργα θαυμαστά? Ο λόγος του έστησε τον ουρανό. Ο λόγος του κατασκεύασε την κτήση. Ο λόγος του δημιούργησε αγγέλους. Και εσύ αφιβάλλεις για μία γέννηση? Το φανταζόμαστε, ε? Για μία πράξη. Δηλαδή ο Χρυσόστομος στον Ζαχαρία τον προφήτα λέει αυτά και για εμάς όλους. Για μία γέννηση, εδώ έκανε τόσα πράγματα. Γι' αυτό αγανάκτησε ο άγγελος και δεν έλαβε υπόψη του ούτε την ιεροσύνη του. Και μάλιστα εξαιτίας αυτής τον τιμώρησε βαρύτερα. Είπα προηγουμένως. Ναι. Όσο μεγαλύτερο ταξίωμα, τόσο πιο βαριά η τιμωρία πάει. Διότι όποιος τιμήθηκε με μεγαλύτερο αξίωμα, πρέπει να έχει και μεγαλύτερη πίστη. Παναγία μου. Και είπαμε ότι του είπε «Ιδού έσυ σιωπών και μη δυνάμενος λαΐν». Να, θα είσαι μουγκός από εδώ και πέρα και δεν μπορείς να μιλάς. Δεν χωράει λοιπόν καμία μα καμία απολύτως περιέργεια πάνω στην εντολή του Θεού.
Άρα λοιπόν, να έρθουμε στο κέντρο αυτής της ενότητας. Μιλήσαμε, θα ξεκινήσαμε και είπαμε, άραγε, άμα θα έρθει ο Χριστός στη γη, θα βρει πίστη. Πίστη τέτοια, που να λέει ο Κύριος και να εκτελεί ο άνθρωπος. Όχι πίστη των γραμμάτων και των γνώσεων που την έχει ο διάβολος. Πίστη με συνέπεια. Γιατί η πίστη φέρνει τον άνθρωπο σε στενή, πολύ στενή επαφή με τον Θεό και δεν επιδέχεται καμία άρνηση γύρω από το θέλημά του. Και να έρθουμε τώρα πιο, πολύ πιο κοντά. Αναφέραμε και προηγουμένως ότι οι 12 και οι 70 Απόστολοι πορεύτηκαν και κήρυξαν σε όλο τον κόσμο και είχανε απέναντι ακροατάς ως επιτοπλίστων εχθρούς που πολεμούσαν το κήρυγμά τους. Πολεμούσαν την πίστη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η πίστη όχι μόνο επί της Αποστολικής Εποχής, αλλά και προγενέστερα ακόμα, ήταν δώρο που το έδινε ο ουρανός, αλλά ζητούσε και αίμα να πέφτει, να χύνεται, για να στερεώνει η πίστη πάνω στη γη. Ήταν πίστη πολεμουμένη, που την πολεμούσαν, αλλά και αυξανωμένη. Αντί με τον πόλεμο να χάνεται, αυτή αυξανότερα. Πολεμιέται η πίστη. Ξέρετε πια, συσσαγωγικά θα το βάλω, που, γιατί δεν είναι πίστη αυτό που θα πω τώρα, αληθής πίστης δεν είναι, πια θα λέγαμε πίστη δεν πολεμείται τον αιρετικό. Ο αιρετικός δεν πολεμείται ούτε από ανθρώπους, ούτε και από τον διάβολο. Βρίσκονται αυτοί σε μία κατάσταση απάθειας, όμως διαβολικής απάθειας, γιατί δεν τους ενοχλεί διόλου ο πειρασμός, ο διάβολος. Αυτό είναι δεδομένο και λέει ο Χρυσόστομος, για να μάθεις ότι αφήνει ατιμώρητες τις αιρέσεις ο Κύριος και την ιδωλατρία. Το διαβάζω όπως το λέει εδώ. Ναι. Γιατί άραγε, για να μάθεις την αδυναμία εκείνων των αιρετικών και των ιδωλατρών που δεν ενοχλούνται και αυτόματα καταστρέφονται. Τι σημαίνει αυτό? Ο ερωτικός έχει ένα πιστεύω, οποιοδήποτε ερωτικός είναι αυτός, δεν υπάρχει εξαίρεση, έχει ένα πιστεύω που δεν αλλάζει με τίποτα, που είναι ένας καθαρός εγωισμός. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, ο ερετικός είναι αυτοκατάκριτος, καταδικασμένος από τον εαυτό του. Γιατί έχει υποβάλει σε διαστροφή τον εαυτό του, σε διαστροφή πνευματική, ώστε να πιστεύει ότι ο διάβολος είναι και είναι ο Κύριος έξω και μακριά. Αυτή είναι, αυτό δεν πιστεύω του ερετικού. Πιστεύει αυτό που του λέει η λογική του, που η πίστη δεν είναι λογική, αλλά είναι υπερλογική, είναι το Θεό δοσμένη, τη βάζει στα μέτρα της λογικής και την πλάθει όπως θέλει. Και ο διάβολος δεν τον πειράζει καθόλου, γιατί σου λέει είναι χαμένος από χέρι. Γιατί να τον πειράξω? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενώ, από την άλλη πλευρά, η πίστη των Ορθοδόξων, γράφει εδώ, είναι πολεμουμένη, είναι αυτή
που ενώ πολεμείται, από εκεί που πολεμείται, παίρνει αύξηση. Αυξάνει πίστη. Μεγαλώνει. Από εκεί που πολεμείται. Γιατί αν το καλοξετάσουμε, θα δούμε ότι εκατομμύρια μαρτύρων βρίσκονταν στην αντίπαλη παράταξη. Ήταν στην ιδωλατρία μέσα. Πολεμούσαν τον Χριστό, πολεμούσαν τους μάρτυρες, πολεμούσαν τους Αποστόλους και αυτοί έγιναν οι μάρτυρες μέσα στον χώρο της πίστεώς μας. Αυτοί έγιναν οι μάρτυρες. Θα ήθελα, τα έχω μπροστά μου και τα βλέπω. Έχουμε ένα χρησμό, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι σημαίνει χρησμός? Μία αποκάλυψη από τον ουρανό. Που με βάση αυτή την αποκάλυψη πορεύεται ο χριστιανισμός ολόκληρος και ο καθένας μας. Όλοι πορευόμαστε με βάση αυτή την αποκάλυψη. Θα το πω. Να το πω απλά και μετά θα το διαβάσω και από το κείμενο μέσα. Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν ο κατεξοχήν εκλεγμένος από τον Κύριο για να κηρύξει σε όλα τα έθνη το όνομά του, έφερνε μια πολύ βαριά, σε εισαγωγικά, πληγή στον εαυτό του, στο σώμα του. Μια πολύ βαριά πληγή. Είχε τον αγώνα να διαδώσει από τόπο σε τόπο με τις πιο δύσκολες συνθήκες, τις πιο επικίνδυνες, θανατηφόρες συνθήκες, να διαδώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου, κουβάλαγε παράλληλα και πληγή. Εδόθημη, όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά, μου δόθηκε σκόλοψ τη σαρκή. Σκόλοψ. Πληγή. Άγγελος Σατάν. Σατανάς πραγματικός ή να μην υπεραίρομαι για να μην είμαι εγώ εστής. Αυτό το είχε συνοδίτη, συνοδιπόρο την πληγή αυτή παντού και πάντοτε. Μαζί κουβάλαγε την πληγή. Θα έπρεπε, αν ήταν ένας άνθρωπος, να είχε έναν δικό του να φροντίζει, να περνάει καλά, να κάνει. Δεν βλέπει τέτοια πράγματα από τον Κύριο που τον κάλεσε. Αντίθετα βλέπουμε και να υποφέρει στη διάδοση και να έχει πληγή παράλληλα στο σώμα του. Και επιπλέον παρεκάλεσε τον Κύριο να μου αφαιρέσει την πληγή. Τον παρεκάλεσα να μου αφαιρέσει την πληγή. Τρεις λέει ο Παύλος, αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος λέει εφόρου ζωής. Τον παρακαλούσε πάντοτε. Αν ανοίξει κανείς διαβάσει επιστολές, θα δει. Πάντοτε λέει προσεύχομαι, λέει. Δεν λέει κάνει διακοπή στην προσευχή ο Παύλος. Λέει νύχτα και ημέρα γράφεις στον Τιμόθεο, σε άλλους που στέλνει σε εκκλησίες, που στέλνει επιστολές. Όπου στέλνει επιστολή, γράφει στην αρχή, αν ανοίξει και διαβάσει, δείτε. Πάντοτε κάνω μία νύχτα και ημέρα για εσάς. Στην προσευχή μου. Συνεπώς, είχε σαν θέμα πάρε μου Κύριε την πληγή και παίρνει την απάντηση, αυτός είναι ο χρησμός. Ο χρησμός είναι η απάντηση. Αρκήσει η χάρις, η γάρ δυναμής μου εναστεγέται λίγοτε. Φτάνει το χάρισμα που σου έχω δώσει. Το μεγάλο να σε έχω Απόστολό μου, διάκονο του Ευαγγελίου μου. Πόσο επιπόλαιοι είμαστε εμείς οι θεολόγοι. Αν είναι επεκτείνω, δεν θα γίνει τον εαυτό μου να μιλήσω μόνο. Να σκεφτούμε ότι το έργο αυτό που κάνω τώρα εγώ και σε την άλλη μεριά το είχε σαν έργο κατεξοχήν εξαιρετικό ο Παύλος από τον Κύριο δοσμένο και είχε η διάδοσή του συνέπεια ακόμα και το θάνατο και το αυτό το θεωρούσε ο Απόστολος Παύλος πράγματι και γιατί πράγματι έτσι είναι, ιδιαίτερη τιμή. Από τον ύψιστο Κύριο, την Αγία Τριάδα. Λοιπόν, του λέει, θα κουβαλάς την πληγή, πάντοτε,
και από τη δική σου αδυναμία κουβαλάς πληγή. Είσαι αδύνατος άνθρωπος. Δεν είμαστε αδυνατοί άνθρωποι. Αυτό σημαίνει πιο απλά. Από τη δική σου αδυναμία θα καταλάβεις και εσύ και ο κόσμος όλος ότι δεν είναι το έργο που εκτελείς δικό σου, αλλά είναι δικό μου. Είναι θείο έργο. Η γάρ δύναμή μου, λέει, η δική μου δύναμη θα φαίνεται μέσα από τη δική σου αδυναμία. Μέσα από τη δική σου αδυναμία θα φαίνεται η δική μου δύναμη. Αυτό είναι ο χρησμός. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ενώ ισχυρίζονται ότι είχε πραγματικά πληγή στο σώμα, είχε πληγή, δεν πρόκειται για αυτή την πληγή, αλλά πρόκειται για ανθρώπους Εβραίους που έμπαιναν εμπόδιο όπου και αν πήγαινε ο Απόστολος Παύλος. Όπου και αν πήγαινε, στην Αθήνα, Εβραίοι, στην Κόρινθο, Εβραίοι, στη Βέρεια, Εβραίοι, στη Μικρά Ασία, από πόλη σε πόλη, τον ακολουθούσαν Εβραίοι από κοντά και του έβαζαν εμπόδιο στο έργο του. Και δεν ήταν μόνο αυτό, λέει, δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά είχε, λέει, και μέσα από τους χριστιανούς ορισμένους που ισχυρίζονταν ότι είναι Απόστολοι. Και το Απόστολος Παύλος είναι ψεύδο Απόστολος. Εκείνο δεν μπορούσε να σηκώσει. Όλα τα άλλα τα σήκωνε, το λέω ανθρώπινα. Ναι, βέβαια. Δηλαδή το υπόφερε με μεγάλη δυσκολία. Το να έχει τώρα σου λέει εσύ να επιθέσει ένα έργο από τον Θεό δοσμένο και να παραχωρεί ο Κύριος να μπαίνει ο ΑΒ Εβραίος, βαπτισμένος βέβαια ή και μη Εβραίος, και να λέει εγώ είμαι Απόστολος, ο Απόστολος Παύλος είναι ψεύδο Απόστολος. Αυτό δεν το σήκωνε πολύ εύκολα ο Απόστολος Παύλος. Για αυτούς εννοούσε, για αυτά τα εμπόδια. Εδώ θυμεί άγγελο Σατάν. Σατάν στα εβραϊκά ερμηνεύεται στα ελληνικά ο αντικείμενος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή ο αντίπαλος. Ποιοι ήταν αντίπαλοι κυρίως στον Παύλο? Όχι οι ειδωλολάτρες. Οι Εβραίοι. Αυτοί ήσαν και είναι και θα είναι αντίπαλοι του Κυρίου. Οι αμετανόητοι Εβραίοι. Γιατί κάνει το η Αγία Γραφή λόγο για ένα λίμα, λίμα κατ' εκλογήν. Τι σημαίνει αυτό? Ένα πολύ μικρό υπόλοιπο. Το λίμα είναι ένα πολύ μικρό υπόλοιπο που αν πάψει να υπάρχει εκείνο από τους Εβραίους, όχι από την κοινωνία την υπόλοιπη, αν πάψει να υπάρχει από το λίμα το μικρό, ένας, δύο, πόσοι είναι Εβραίοι που βαπτίζονται στο ένα, στα δύο χρόνια. Γι' αυτό παραμένει η Εκκλησία. Αν πάψει να υπάρχει αυτό το υπόλοιπο το μικρό, θα σταματήσει η Εκκλησία να υπάρχει επί της γης. Θα γίνει μία στον ουρανό επάνω. Επομένως, ο Σατανάς που μιλάει εδώ ο Παύλος, που του ήταν αχώριστος πολέμιος εχθρός στο έργο του, ήσαν, έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, οι Εβραίοι. Γιατί, λέει, του κάνανε μηχανοραφίες, σταματούσαν μέχρι σε σημεία τέτοια τον Παύλο που τον έκανα υποφέρει, να ασχίζει την ψυχή του, λέει. Αυτή είναι αχώρια, γράφει ο Χρυσόστομος εδώ μέσα. Γι' αυτό και φωνάζει, μου δόθηκες κόλο στη σαρκή, πληγή στο σώμα, να με χτυπάει, για να μην είμαι εγωιστής. Το παρικάρεσε λοιπόν και ο Κύριος του είπε, όχι, θα έχεις τον πειρασμό, γιατί εγώ νικάω τον πειρασμό και όχι εσύ. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, με τη λογική του, την ανθρώπινη, ορισμένοι πειρασμοί φέρονται βουνά ασήκωτα, αλλά για τον Θεό δεν υπάρχει κάτι που να μην σηκώνεται. Πάντα δυνατά. Όλα είναι δυνατά. Η πίστη πρέπει να μας οπλίζει έτσι ώστε όταν βλέπουμε να γίνονται ορισμένα γεγονότα, τα βλέπουμε με τα μάτια μας, να τα ζούμε στην πραγματικότητα, τα οποία φαίνονται να είναι, ότι είναι εντελώς αντίθετα από εκείνα που περιμένουμε. Μας λέει δηλαδή ο Θεός, κάνε αυτό. Και εμείς πάμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος και λέμε μπροστά μας το θάνατο.
Και λέει, μα δεν προλαβαίνω να το κάνω, βλέπω το θάνατο μπροστά μου. Με κυνηγάει ο θάνατο, είναι αδύνατο να γίνει. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν βλέπεις να γίνονται μπροστά σου αντίθετα από εκείνα που σου δίνει στην εντολή του Θεός, στάσου, τη λύση θα την βρεις από εκείνο που σου δίνει την εντολή. Και αναφέρει παράδειγμα για να μην ταρασόμαστε εμείς και ο κάθε εμείς δίνει παράδειγμα ο Κύριος. Στον Αβραάμ, παραδείγματος χάρη, από τη μια υπόσχεται ότι εσύ Αβραάμ θα είσαι γενάρχης, δημιουργός όλης της ανθρωπότητας, όλου του κόσμου. Θα κάνεις παιδιά, λέει, που θα είναι σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θαλάσσης. Υποσχέθηκε. Μια υπόσχεση. Αυτή την υπόσχεση του έδωσε και ο Αβραάμ την πήρε την εντολή και βέβαια λέει η Γραφή ότι ο Αβραάμ ήταν πιστός στην εντολή του Κυρίου. Αυτή ήταν η υπόσχεση. Όταν όμως στα 100 του τεκνογόνησε και έφερε τον Ισαάκ στον κόσμο, του δίνει εντολή αντίθετη από την υπόσχεση. Πήγαινε να το θυσιάσεις. Το 12χρονο γιο σου, ένα μονάκριβο έχεις. Η λογική τι έρχεται να πει τώρα εδώ πέρα. Τι γίνεται τώρα. Τώρα εδώ μου λέει, θα κάνω παιδιά σαν τον άντρα της θαλάσσης, ένα μου δίνει ολοκύλο και τώρα μου το παίρνει. Πώς θα γίνει, πώς θα γεννηθεί η οικουμένη αυτή που μου έχει υποσχεθεί. Γι' αυτό λέει ο Ιερός. Η λύση, και όταν φαίνεται ότι σκοτεινιάζουν όλα, είναι στα χέρια του Θεού. Στα χέρια του Θεού. Δεν είναι δική μας καθόλου η λύση. Όταν όλα πάνε κόντρα στο θέλημά του, όπως πάντα πήγαιναν κόντρα, και εμείς πολλές φορές είμαστε σε μία διέξοδο και χρησιμοποιούμε τη λογική, την ψυχρή και όχι την πίστη, εκεί πια παραδεινόμαστε, ενώ δεν πρέπει, παραδεινόμαστε. Εκεί, στο χάος που είμαστε έτοιμοι να πέσουμε μέσα, δεν μας αφήνει να πέσουμε. Όπως και εδώ. Του δίνει την εντολή του Αβραάμ, πήγαινε να το θυσιάσεις. Ο Αβραάμ, πιστός στην εντολή του Κυρίου, πήγαινε να το θυσιάσει. Και τη λύση την έδωσε ο Κύριος του. Αλλά το θέλημά μου εκτέλεσες όπως ακριβώς εγώ το ήθελα. Αυτό γίνεται για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πορεύεται στον κόσμο ο κάθε πιστός άνθρωπος διαλογιζόμενος στο μυαλό του μέσα ότι αυτό που μου είπε είναι αδύνατο και δεν γίνεται. Όχι, του Θεού να γίνει. Αυτός θα δημιούργησε όλα τα πράγματα στον κόσμο. Να συνοψίσω λίγο τα κεντρικά. Σαν πρώτη φάση είπαμε, δεν δέχεται περιέργεια η εντολή του Θεού. Τελείωσε και πήραμε παράδειγμα τον Ζαχαρία που περιεργάστηκε και τιμωρήθηκε. Να βάλω την κατάλληλη λέξη, αν δεν κάνει αμφισβήτηση, θα μου ήταν καλύτερη η λέξη. Για το περιέργεια μπορούμε να το ερμηνεύσουμε διαφορετικά. Δεν ξέρω, σου κάνω και λάθος. Όχι, δεν μπορεί για αμφισβήτηση. Αυτό το διαγράφηκα σα. Δεν είναι αμφισβήτηση, το είναι περιέργεια. Να το διαβάσω, το διαβάσω. Όχι, λέει. Ίσως πάρω εγώ. Όχι, δεν το λέω, το διαβάζω, να το ακούσει κιόλα. Δέχεστε χρή πιστό στο λεχθέν. Λέει ο Χρυσόστομος, να δεχόσαστε την εντολή με πίστη απόλυτη. Ού περιεργάζεστε τολμηρός. Να μην περιεργάζεστε με τόλμη. Το λέει, περιέργεια. Και ο Ζαχαρίας το λέει, περιέργεια, λέει, όχι αμφισβήτηση. Αμφισβήτηση έχει και λίγο όχι μέσα. Αυτός δεν είπε όχι. Είπε πώς θα γίνει. Αυτή την περιέργεια είπε. Πώς είναι δυνατό που εγέρωσε εγώ και γριάει.
Γι' αυτό λέει περιέργεια και όχι η αμφισβήτηση. Λοιπόν, περιέργεια όχι λοιπόν, αλλά και το δεύτερο στοιχείο της πίστεως, από τα γεγονότα ίδια που αναφέραμε, λέει βλέπεις να σου υπόσχεται ο Κύριος ορισμένα πράγματα και να σε διατάσσει αντίθετα. Και εσύ να βλέπεις αδιέξοδο σε αυτό. Και αναφέραμε τον Αβραάμ. Θα κάνεις παιδιά του υπόσχεται. Τι άλλο παιδιά κάνει, άλλο παιδιά, θυσίασε το παιδί εκείνο. Εδώ πια δεν θα πρέπει να λες, ξέρεις, αφού έγινε εκείνο, πώς θα γίνει εκείνο. Είναι δικό του το έργο. Δικό του το έργο. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Λένε, δυστυχώς λένε, δυστυχώς λένε. Τα ξέρω όλα. Οι άνθρωποι. Από μικρό παιδάκι τα έχω μάθει. Πήγαινα στην εκκλησία. Και παπαδάκι γινόμουν στην εκκλησία. Γνωρίζεις, σε ακούμε να μιλάς για την πίστη σου. Σε ακούμε να μιλάς. Γιατί εκείνος που γνωρίζει αυτό που πιστεύει, έχει χρέος να το λαλεί αυτό που πιστεύει. Δικό μου δεν είναι αυτό. Και ακούστε το, Β' προς Κορινθίους 4. Και εμείς πιστεύομεν, λέει ο Παύλος, και εμείς πιστεύουμε, διό και λαλούμε. Γι' αυτό και μιλάμε. Η γνώση της πίστης, ξέρω δηλαδή τι πιστεύω, σε φέρει στην υποχρέωση εκείνη να ανοίξεις το στόμα σου και να διαδώσεις την πίστη και κάπου αλλού. Όχι να είσαι βουβός. Δεν θέλει βουβά αντικείμενα η πίστης. Θέλει ζωντανά αντικείμενα, ομιλούντα αντικείμενα, ώστε η πίστη να διαδίδεται παντού. Αν δεν πιστεύεις, δεν ομιλείς. Αλλά μένεις άφωνος, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ναι, λέγει, χωρίς πίστη δεν μπορώ ούτε το στόμα μου να ανοίξω, ούτε να κινήσω τη γλώσσα μου, ούτε να ανοίξω τα χείλη μου. Εγώ ο λογικός στέκομαι άφωνος χωρίς τη διδασκαλία της πίστεως. Προσέξτε το, άφωνος χωρίς τη διδασκαλία της πίστεως. Πού θα τη μάθεις ρε άνθρωπο τη διδασκαλία? Πού θα τη μάθεις? Αν δεν μελετήσεις τη γραφή, αν δεν ακούσεις. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς δε πιστεύσουσι. Πώς θα πιστεύσουν οι άνθρωποι χωρίς κηρύσσοντος, χωρίς εκείνον το κήρυκα που θα σου μεταδώσει την πίστη, πώς θα πιστέψεις? Σου λέει έλα να ακούσεις, τα ξέρω όλα. Όχι, η πίστη είναι γνώση της ευσέβειας, γνώση, μάλιστα και επίγνωση, όχι γνώση απλή, επίγνωση. Δηλαδή παραπάνω από γνώση είναι η πίστη. Και αφού γεμίζεις εσύ από την πίστη, σε δυναμώνει και δεν είναι δυνατόν διό και λαλούμε. Γι' αυτό και θα ανοίξεις το στόμα σου και θα μιλήσεις. Ας πει ο άλλος, τι μας κάνει αυτό στον έξυπνο. Αυτή είναι η συνηθισμένη κουβέντα που ακούμε γιατί θέλει ο διάλογος να μας κλείσει το στόμα. Δεν κλείνεται το στόμα. Πώς θα δει, πώς δηλαδή εσύ θα είσαι χριστιανός χωρίς να έχεις και ένα λόγο απέναντι σε εκείνους που αρνούν την πίστη σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είσαι ένα δέντρο. Η πίστη που έχεις εσύ μέσα σου παρομοιάζει με δέντρο μαζί με σένα. Λοιπόν, το δέντρο είναι χωρίς καρπούς. Δεν πρέπει να κόψει ο άλλος ένα καρπό να φάει το δέντρο εκείνο. Και ο καρπός της πίστεως που κουβαλάς μαζί σου εσύ το δέντρο εκείνο θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να είναι ανάλογη η καρπή να κόψει άλλος να φάει. Πίστης με έργα. Δέντρο της πίστεως είναι.
Είναι αλήθεια ότι εμείς σαν άνθρωποι, εντελώς μονάχοι, χωρίς τον Κύριο Δήμαρχο, είμαστε σαν τον άχυρο που φυσάει ο άνεμος και τον πάει όπου να είναι. Το λέει και ο Δαβίδ στο πρώτο ψάλμο. Λέει ότι αυτοί που Κύριε που μελετάνε και σε γνωρίζουν, και τη λέει μακάριος αγήν και λοιπά, και παρακάτω λέει εκείνος που μελετάει ημέρα και νύχτα τον νόμο σου και γνωρίζει τον νόμο σου, εκείνος μοιάζει με δέντρο που είναι ριζωμένο καλά στο ποτάμι, στις όφες του ποταμού. Αντίθετα ο άλλος που δεν μελετάει τον νόμο, ως υγνούς από προσώπου ανέμου, σαν το λέει το άχερο, σαν το γνούδι, πώς το λέμε, που το φυσάει και το πάει όπου να είναι. Και οι άνθρωποι χωρίς ακριβώς τη γνώση της πίστεως, χωρίς την αληθινή πίστη που προκύπτει από τη μελέτη, από την ακρόαση του νόμου του Θεού, από τη συμμετοχή στα μυστήρια που μας δίνουν τη ζωή την πραγματική, χωρίς αυτό είναι ακριβώς γνούς. Άχυρο, άχυρο. Και πρέπει να ξέρουμε ότι χωρίς πίστη, τούτο εδώ, η λογική του ανθρώπου που παράγει λογισμούς, χωρίς την πίστη παράγει αριστερούς λογισμούς, λέει ο Παΐσιος. Και ο αριστερός λογισμός σακατεύει, λιώνει, πεθαίνει τον άνθρωπο. Πάρτε να διαβάσετε, αλλά αργά-αργά, το τρίτο τόμο του Πατρός Παϊσίου, από τα πέντε που έχει εκδώσει, που μιλάει περί λογισμών. Όποιος τον διαβάζει, βρίσκει τον εαυτό του 100% εκεί μέσα. Θα δει από τι υποφέρει ο άνθρωπος. Από τι υποφέρει εκείνο το οποίο ειδικά του κάνει τον άνθρωπο να πάσχει, δεν είναι πολύ λογισμοί. Φτάνει ένας μόνος αριστερός, κακός λογισμός, όπως ο Παύλος, να σας μπαραλιάσει. Είναι, λέει, σαν το φυτίδι, λέει, που κρατάς στο χέρι σου και έχεις και τη χειροβοβίδα, βέβαια, και πάρεις και στον Άδη. Τι θα κάνει, μπαμ, θα σας σκοτώσει. Έτσι, λέει, σκοτώνει ο αριστερός λογισμός, λέει Απόστολο, ο Πατέρ Παΐσιος. Και άνθρωπος χωρίς να έχει την πίστη, έχει μυαλό, λογική, όπως λέμε κι αλλιώς, που είναι εντελώς αδύνατη. Είναι πηγή κακών. Παράγει λογισμούς μόνο κακούς και κανένα καλό λογισμό δεν παράγει. Θα αναφέρω κάτι πολύ συγκεκριμένο, έτσι ωραίο που μ' άρεσε από το Παΐσιο. Επειδή εμείς είμαστε διαρκώς στη κάνη του διαβόλου, στη κάνη διαρκώς του διαβόλου, και μας πολεμάει. Είμαστε στην αυλή του. Μπροστά του στη κάνη μας πολεμάει. Λέει ο Πατέρ Παΐσιος ότι κάποια στιγμή που τον πολεμούσε, και αυτό είναι ο πειρασμός, πάντα τον πολεμούσε, αλλά μία στιγμή ανάβει ένα κεράκι να κάνει προσευχή και παρουσιάζεται, λέει, και του λέει «Α, για μένα το ανάβησε, το θράσο, για μένα το ανάβησε». Θα πω τη λέξη όπως την είπατε Παΐσιος. «Ρε σαβούρα, για σένα το ανάβω», λέει. «Το ανάβω, λέει, για να προσευχηθώ». Ναι, αλλά του λέει «Άμα εγώ δεν ήμουν, δεν το ανάβες», λέει. Και εκεί προσπαθούσε και εκεί ακόμα στην προσευχή του να του αφαιρέσει αυτό το καλό που λέγεται προσευχή. Την προσευχή. Και επειδή περιλογισμόν ο λόγος, για λίγο θα αναφερθώ εκεί, περιλογισμόν ο λόγος, είμαστε έτοιμοι να παρεξηγήσουμε το παν. Διαβάστε, πάρτε και διαβάστε το. Το τρίτο τόμο. Αξίζει τον κόπο. Το έχω διαβάσει μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Το έχω τελειώσει. Σε με τη μέση έχω φτάσει περίπου. Το ξαναδιαβάζω, το διαβάζω. Για να μπορώ να γεμίσω από εκεί το πράγμα. Να μπορώ να σταθώ λιγάκι. Λέει λοιπόν. Εύκολα η λογική στραβά εξηγεί. Πάει κάποιος, όπως χαίρομαι, ο μάγειρας, λέει στον αρχοντάρι και του λέει
Έχεις μια σαλάτα, σου μια σαλάτα, του λέει, την πεινάω. Και λέει, αρχοντάρης, δεν έχω. Έχει δει εδώ μεταξύ ο αρχοντάρης, ο μάγειρος, ότι έχει σαλάτα κομμένη. Και του λέει, δεν έχω. Και λέει, ξέρει αν αυτή η σαλάτα είναι για κάποιον που του είχε παραγγείλει για να τη φάει. Ή αν την είχε χάσει, ούτε το να ξέρει, ούτε το να συλλογίζεται, τώρα συλλογίζεται. Εκείνος βάζει το κακό στο μυαλό πάνω σου. Δεν μου την έδωσε. Δεν με ήθελε, δεν μου έδωσε. Και ένα σωρό άλλα πράγματα. Λέει και άλλα πάλι ιστορία μέσα που μας βγάζει από πολλούς πειρασμούς. Λέει ήρθε κάποιος στο γύρο στο κελί μου, ένας πατέρας και του κάνει καλά το παιδί. Και όπως συζητάγαμε, του λέω να κάνεις και εσύ μια υπηρεσία για το παιδί σου. Να κόψει το τσιγάρο σου. Έφυγε ο άνθρωπος και άφησε το πακέτο στην εικόνα του Χριστού. Μαζί με τον αναπτήρα το πακέτο. Έφυγε εκείνος ένας άλλος, ένας νεαρός. Μπήκε μέσα, είδε στην εικόνα, λέει, κάτω από την εικόνα του πακέτο τσιγάρο και το αναπτήρα και βγάζει το πακέτο να καπνίσει. Του λέει, εδώ μέσα δεν καπνίζουνε. Δεν έχει δει ποτέ παίξει στα σιγάρα καν. Καθόλου. Λέει έξω πάνω να καπνίσει. Μα εσύ του λέει καπνίσει εδώ μέσα, του λέει το. Μα τώρα παίξει. Σκεφτείτε τώρα, εκείνο δεν είχε δει τίποτα από το μυαλό στον παππού κατευθείαν. Στον παππού κατευθείαν. Αμέσω το στραβό. Λέει βάλε δεξιλογισμό να δει πόσο όμορφα θα ζει. Ο δεξί τον είχε λυτρώσει, δεν είχε έτσι δεμένο χειροπέδε. Ας μην πάμε σε αυτούς και σκεφτούμε μόνοι μας τις συμπτώματα του καθένα. Ναι. Όλο αρνητικά, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, τα πιο πολλά τα παίρνω όλο αρνητικά. Ναι. Και μετά βλέπω, εκ των υστέρων δηλαδή, στη συνέχεια από τις πράξεις ή από το αποτέλεσμα, βλέπω ότι είχα λάθος. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Ο καθένα σας αναλογιστεί μόνο τη σκέψη που κάνει. Το διαβάζω και με έχει συγκλονίσει, γιατί εκεί, σε αυτό το παρανομαστή είμαι κι εγώ, αλλά ομολογώ με έχει κρατήσει έτσι. Κρατάει σε ένα γράμμα. Παράδειγμα μετά. Και περιμέναμε και δύο άτομα να έρθουν για παρέα μας. Και ένας της παρέας λέει ότι δεν τον άφησε, δεν ήθελε ο άντρας και άρχισε, δεν άφησε και τη γυναίκα να έρθει. Και άρχισε να κατηγορεί της παρέας τον άντρα. Τελειώσαμε όλα και γυρίσαμε. Μαθαίνουμε ότι δεν ήθελε η γυναίκα. Και όχι ο άντρας. Και γίνεται και λέω. Ναι. Δεν θα λες, γιατί δεν ξέρεις ποια είναι η πραγματικότητα. Ναι. Άλλη είναι η πραγματικότητα και άλλα είναι και άλλα είναι. Ό,τι σχέδιο ρογισμός μας τα λέει η γλώσσα μας. Δυστυχώς. Αυτό είναι. Δηλαδή όταν βρεθήκαν τρεις, ήταν τρεις. Φύγανε από το αλφα καφένιο και πήγαινε στα σπίτια τους. Βλέπουν ένα νεαρό να πηγαίνει έρχεται σε μια γειτονιά. Ο πονηρός λέει, αυτός για την ναι. κόρη αυτού κάθεται πάνω ναι. κάτω. Γιατί αυτό είχε μέσα του. Τις πονηρίες, ναι. την πορνεία. Ναι. Ο άλλος λέει, μπάλε, κάτι θα κλέψει. Δεν κλέψει αυτός. Ο δεύτερος. Ο τρίτος που είχε Θεού έμπνευση, όχι λέει, περιμένει τον φίλο του γιατί ο φίλος του λέει, πάνε μαζί λέει και κάνει κάτι χειρικό. Δηλαδή, ό,τι έχουμε στην ψυχή μας, τα λέει το στόμα μας. Πάει και τελείωσε. Λοιπόν, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ. Αν δεν το έχετε πάρει και το διαβάσει σιγά σιγά, όχι γρήγορα. Το γρήγορο είναι... Το γρήγορο, συγγνώμη σε διακόπτω, το είναι. Με μία γουλιά νερό μπορείς να χορτάσεις. Όχι. Πρέπει να πιείς πολλές γλυκές να ξεδιψάσεις. Αλλά έλα όμως που ούτε θες πάλι να ξαναπιείς. Γιατί με μια φορά δεν ξεδιψάς, όσο καιρό να πεις. Γι' αυτό θα πρέπει πολλές φορές να διαβάζουμε και να συνεχίζουμε να διαβάζουμε τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Διότι οι άνθρωποι αυτοί άγιασαν με το διάβασμα και μελέτησαν την Αγία Γραφή. Δεν βάλανε το εγώ μέσα στην Αγία Γραφή να πει αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό, αλλά το μελετήσανε. Γι' αυτό και μόνο και εμείς θα πρέπει να μελετούμε αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να διαβάσουμε μια φορά και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Α, είναι δυνατόν. Είναι βιώματα, δεν είναι. Είδες όπως είπε ο Ζαχαρίας, τι είπε. Είναι δυνατόν. Η Υπεραγία Θεοτόκου όμως τι είπε. Γεννηθεί το θέλημά σου. Έτσι πρέπει να γίνει.
Έτσι πρέπει να γίνει. Μια κόρη η οποία ήταν στα 16 χρόνια, σκέφτηκε, λέει, γεννητή του θελημάσου. Γιατί είχε την ψυχική της, το ψυχικό της κόσμο αθώο μέσα. Και πίστευε στο Θεό. Γι' αυτό και είπε ότι γεννητή του θελημάσου. Ενώ όλοι εμείς λέει, έλα μωρέ τώρα τι λες, άμα δεν λεφτά δεν γίνεσαι καλά. Πώς δεν γίνεσαι καλά. Να προσευχηθείς. Προτού αρρωστήσεις να προσεύχεσαι. Πάντοτε, μη εκακίν λέει, να μην κουραζόσαστε να προσευχόσαστε. Μη εκακίν σημαίνει δεν θα κουραζόσαστε. Η προσευχή είναι κάτι που μας λυτρώνει και η μέρα περνάει στον παράδεισο μέσα. Δυστυχώς. Και να προσεύχεις και για τους εχθρούς σου. Λοιπόν, να μην ταλαιπωρούμε, θα πεις κάτι Παναγιώτη, κάποιος άλλος τίποτα. Όχι, είμαι... Να πω και εγώ κάτι έτσι. Βέβαια, δηλαδή, είσαι μια σημαντική. Και έχω την, αυτή την ευκαιρία σήμερα και μέρα από τα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή χρονιά να έρχεται. Ευχαριστούμε. Που λέγαμε για τις λύσεις που δίνει ο Θεός. Καμιά φορά πάνω το κεφάλι μας έχουμε ένα πρόβλημα. Τώρα είναι λίγο ανάποδο εδώ πέρα. Κάτσε και καλά. Ναι. Κάτσε και καλά. Κάτσε. Λοιπόν, λέμε τώρα πώς θα λύσουμε το πρόβλημα, έτσι. Καθόμαστε πάνω το κεφάλι μας και λέμε μάλλον έτσι. Μα δεν γίνεται έτσι. Μου φαίνεται αδύνατο. Ενώ μεταξύ μου προσευχή και έχουμε προσευχηθεί στον Θεό να ζητήσουμε να κλείσει. Παρ' όλα αυτά, σκεφτόμαστε κι εμείς. Και βγάζουμε το συμπέρασμα εμείς ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Παίρνουμε όλες τις περιπτώσεις που μας βάζει το μυαλό μας. Λέμε, αφού πήρε αυτή την περίπτωση, πήρε την άλλη, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Κι όμως υπάρχει άλλη μία που σκέφτεται ο Θεός. Την οποία εμείς δεν έχουμε βάλει αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα, έχουμε σκεφτεί όλα. Και είναι μία περίπτωση η οποία δεν την έχουμε βάλει. Παντού ο δαίμονας προσπαθεί. Με πλάγιο τρόπο, με οποιοδήποτε μηχανεύεται πολλού τρόπου για να σε αποσπάσει αυτό που πρέπει, το σωστό. Μηχανεύεται τα πάντα. Λοιπόν, άστο, προσεύχη σου και από εκεί θα έρθει η ένταση. Κατάγεται. Καλή αυτοδίκη, ωραίο. Εγώ το έχω τώρα μήνε στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι το βιβλίο αυτό τώρα. Αν πάω καμιά φορά, εγώ μπορεί να το. Που το φέρω, από καλή φορά. Λοιπόν, εγώ το έχω διαβάσει κάθε μέρα. Όχι, και η σουρωτή το έχει, και στην Αθήνα. Τι σουρωτή, εδώ στην Αθήνα. Τι σουρωτή, μεθαύριο θα πάρω, θα φέρω εγώ, άμα λένε. Α, να πας. Μάλλον, ναι, θα πρώτα. Να πας. Με αφήνει ο Θεός. Να πας. Λοιπόν, δεν σε βάσα άλλο, να είναι προκειμένου και τους άλλους που βλέπουμε να ειδοποιήσουμε. Α, και δεν ξέρω. Να τους ειδοποιήσουμε. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός. Και μίλησε ενέργειση μας, αλλά ρίξε μας. Διευκό τον Αγίο Πατέρα Δημό, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ο φίλος σου, πώς το λένε, ο Χαρφλέγας, ποιο τι είναι. Ο Χρήστος.